Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Σήμερα έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα. Μου ζητήσατε εδώ και καιρό να μιλήσω λίγο περισσότερο, εξηγώντας μία άποψη που εξέφρασα σε προηγούμενα βίντεο, ότι οι άνθρωποι οι οποίοι επιλέγουν εθισμούς, όπως εθισμός στο αλκοόλ, εθισμός στον τζόγου, εθισμός στη χρήση ναρκωτικών ουσιών, εθισμός στην πορνογραφία και ούτω καθεξής, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας. Γνωρίζω πως αυτή μου η άποψη φέρει αντιδράσεις. Φέρει αντιδράσεις από ανθρώπους που έχουν διαγνωστεί, για παράδειγμα, με εθισμό στο φαγητό. Ο εθισμός στο φαγητό, κατά τη γνώμη μου, δεν έχει καμία σχέση με τους υπόλοιπους εθισμούς. Ο εθισμός στο φαγητό έχει μεγάλη σχέση με τη διατροφή μας, έχει μεγάλη σχέση με το ιστορικό δίαιτας ή διαιτών που έχουμε κάνει και ούτω καθεξής. Στο κανάλι μας, τον τελευταίο καιρό έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε τακτικά τον Δ. Αθάνο Ευθυμίου, έναν παθολόγο ο οποίος εξειδικεύεται με μεγάλη αγάπη στην φυσική ανθρωπινή διατροφή και κάνουμε βίντεο σχετικά με αυτό το ζήτημα. Οι εθισμοί και δεν μιλάω στον εθισμό στο κάπνισμα, στον εθισμό στην νοικοτήνη, στον εθισμό στην καφείνη, στον εθισμό στο φαγητό, μιλάω για τους εθισμούς σε παράνομες ουσίες και για τους εθισμούς σε επικίνδυνες καταστάσεις όπως ο τζόγος, είναι αθλήματα που προτιμούν οι ναρκισιστές. Είτε αρέσει είτε όχι σε κάποιους, αυτή είναι η δικιά μου γνώμη. Η συνεξάρτηση ως μία κατάσταση που έχει να κάνει με τον τρόπο που συνδέεται ένας άνθρωπος με έναν ναρκισιστή, είναι ένα όρο ο οποίος προέκυψε από τη δουλειά των AA τη δουλειά των προγραμμάτων αυτοβοήθειας 12 βημάτων, τα οποία ξεκίνησαν από την Αμερική και υπάρχουν σήμερα σε όλο τον κόσμο. Παρόλο που οι AA έχουν και ομάδα ανώνυμων υπερφάγων, τον όρο συνεξάρτηση, την έννοια συνεξάρτηση, το φαινόμενο συνεξάρτηση, μας βοήθησαν να το καταλάβουμε μελετώντας τις συμπεριφορές και τα μαθημένα μοτίβα το στυλ προσωπικότητα, αν θέλετε, που είχαν, που παρατηρούσαν πω είχαν οι οικοί των ανθρώπων που είχαν αυτού του εθισμού, τον τζόγο, τα αρκόλ, τα ναρκωτικά και ούτω καθεξής. Λοιπόν, έχουμε σήμερα μία ιστορία. Ένα email από μία φίλη, η οποία βρίσκεται στο τρίτο επίπεδο στη συμμετοχή. Η κοπέλα αυτή μου είχε στείλει και παλιότερα email. Έφτιαξα ένα βίντεο για αυτή τη φίλη βασισμένο φυσικά σε email της. Το βίντεο αυτό ανέβηκε στο κανάλι μας 19 Δεκεμβρίου 2021, δηλαδή δύο χρόνια πριν και κάτι. Στην περιγραφή αυτού του βίντεο θα σας παραθέσω το σύνδεσμο για το παλιότερο βίντεο, το οποίο έχει τίτλο «Θετικό αισιόδοξο μήνυμα, πώς το κανάλι με βοήθησε με τις σχέσεις και την υγεία μου». Σε εκείνο το βίντεο, η φίλη περιγράφει τα προβλήματα που είχε στο γάμο της με πιο απλοϊκό τρόπο από ό,τι τα περιγράφει στο σημερινό email. Και επειδή η μας λέει ότι έχει έξι χρόνια που παρακολουθεί το κανάλι, φαίνεται ότι τα τελευταία δύο χρόνια έχει κάνει πολλή δουλειά με τον εαυτό της και έχει κατανοήσει πολλά πράγματα. Δεν θα βάλω σε αυτό το βίντεο όλο το προηγούμενο βίντεο. Στην περιγραφή αυτού του βίντεο θα είναι ο σύνδεσμος, αλλά Θέλω να προσέξετε μέσα από αυτό το απόσπασμα που θα παρακολουθήσουμε τώρα, το οποίο είναι 7 λεπτών, τρία πράγματα. Το πρώτο πράγμα που θέλω να προσέξετε είναι πώς μιλάει η φίλη τότε για το γάμο της. Είναι λίγο καιρό μετά το διαζύγιο της, το email εκείνο. Το δεύτερο που θέλω να προσέξετε είναι ότι η φίλη μας γράφει σε εκείνο το email και το γράφει και σήμερα θα δείτε αργότερα, ότι σε κάποια φάση διαγνώστηκε με διπολική διαταραχή. Και όμως πρόκειται για ένα πρόσωπο το οποίο έχει ένα καλότατο χαρακτήρα, έναν καλοήθη χαρακτήρα και προσπαθεί πολύ συνειδητά να ξεπεράσει τη συνεξάρτηση. <coughs> και είναι η μεγαλύτερη απόδειξη η ιστορία της κοπέλας αυτής ότι δεν σημαίνει ότι αν κάποιος πάσχει από διπολική διαταραχή, αν κάποιος έχει αυτή τη σοβαρή ταλαιπωρία του να έχει διπολική διαταραχή ότι θα είναι απαραίτητο και ένας <coughs> κακός χαρακτήρας ή ένας ναρκισιστής. Άλλο πράγμα ο τύπος του χαρακτήρα μας, άλλο πράγμα η ψυχική μας υγεία. Επίσης θέλω να προσέξετε εμένα σε εκείνο το βίντεο. Εκείνο το βίντεο είναι δύο χρόνια πριν και κάτι. Είναι λίγο καιρό πρωτού συνειδητοποιήσω ότι έπασχα από κατάθλιψη και ότι έπρεπε να ξεκινήσω ξανά τη θεραπεία μου για να δείτε ότι όντως χρειαζόμαστε όλοι, είτε είμαστε ψυχολόγοι είτε όχι, να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για την υγεία μας. Πάμε να παρακολουθήσουμε αυτό το 7 λεπτό απόσπασμα από το παλιότερο βίντεο και να έρθουμε πίσω να διαβάσουμε το καινούριο email της φίλης, το οποίο θα μας δώσει την ευκαιρία να αναλύσουμε περισσότερο και να σας εξηγήσω περισσότερο τη σχέση του ναρκισισμού με αυτούς του εθισμούς που προανέφερα. Για πάμε. Πόσο πολύ. Όταν άρχισα να παρακολουθώ τα βίντεό σας ήμουν σε μια δύσκολη περίοδο πριν το διαζύγιο μου. Μετά από 8 μήνες μπρος πίσω επισκέψει σε ψυχολόγο με τον πρώην σύζυγο ανακάλυψα ότι είχε σχέση 10 μηνών με άλλη γυναίκα και η απόφαση μου ήταν αμετάκλητη. Χώρισα χωρίς δεύτερη σκέψη. Είχαμε δοκιμάσει και παλαιότερα να πάμε σε ψυχολόγο μετά από δικιά μου προτροπή λόγω των συχνών καυγάδων. Μόλις νιώσαμε λίγο καλύτερα μεταξύ μας, σταματήσαμε να πηγαίνουμε, λάθος μας. Οι καυγάδες και τα προβλήματα επανήλθαν, ένιωθα να με παραμελεί ο πρώην έλειπε συχνά από το σπίτι, πέρασα περίοδους που δεν ένιωθα καθόλου καλά, κλάμα όλη μέρα, δεν είχα αντοχή να κάνω τις δουλειέ του σπιτιού, Παραμελούσα την ατομική μου υγιεινή, περπατούσα στον δρόμο και ένιωθα άσχημα, γελούσα και μέσα μου έκλαιγα. Αυτό που περιγράφεις τώρα είναι μια κακή ψυχική κατάσταση, η οποία ε, προφανώς είχε αιτία τη ψυχική ταλαιπωρία που τράβηξες από τα προβλήματα στη σχέση σας. Και τα ψέματα και οι καβγάδες και οι σχέσεις προσλαμβάνονται τραυματικά από την ψυχή μας και από το σώμα μας σε άλλες περίοδους είχα νεύρα ξεσπάσματα το κακό ήταν ότι είχα και με τα παιδιά ξεσπάσματα έχω δυο παιδιά που τα λατρεύω πριν ακόμα κάνω τα παιδιά μου κάτι μέσα μου με έκανε να έχω άγχος για το αν θα ήμουν καλή μαμά αν θα μπορούσα να ανταπεξέλθω ψυχολογικά γενικά θέλω να πιστεύω ότι είμαι μια καλή μαμά ακόμα και αν έχω κάνει λάθη όλες οι μαμάδες κάνουμε λάθη και όλοι οι μπαμπάδε κάνουν λάθη. Δεν υπάρχει γονιό που δεν έχει κάνει λάθη. Ο καλό γονιό είναι ο γονιό εκείνο ο οποίο είναι υπεύθυνο και συνειδητό γονιό. Και ο οποίο καταλαβαίνει τα λάθη του, ζητάει συγγνώμη και τα ανασκευάζει. Έχω μια πολύ καλή σχέση με τα παιδιά μου. Χαίρομαι για σένα. Σαν παιδί βίωσα πολλά άλλο προς άλλα πράγματα. Η μαμά μου έχει διπολική διαταραχή πριν ακόμα με γεννήσει. Δηλαδή η μητέρα σου είχε διαγνωστεί πρωτού γεννηθεί ή είχε βιώσει, είχε εμφανιστεί διπολική διαταραχή στη μητέρα σου πρωτού καν σε γεννήσει εσένα. Την οποία ποτέ δεν αντιμετώπισε όπω έπρεπε, ούτε ακόμα και τώρα. Για χρόνια κατα... βίωνε καταστάσει που δεν ήξερα γιατί. Πότε νεύρα, τσακωμού με τον πατέρα μου και πότε να μην μπορεί να σηκωθεί από το κρεβάτι, ένιωθω ότι ήμουν μόνη μου. Ευτυχώ που είχα τα μεγαλύτερα αδέρφια μου. Λίγο πριν ανακαλύψω ότι ο άνδρας μου με απατούσε και ενώ είχα αρχίσει να καταραέω, άρχισα να πηγαίνω σε μια ψυχολόγο που μου σύστησε μια φίλη. Εκεί είδα τη διαφορά από τη ψυχολόγο που πηγαίναμε με τον άνδρα μου, η οποία μου έδινε συμβουλέ του τύπου, κάνε τον να ζηλέψει, φόρασε έξι εσόρουχα κτλ. Είσαι σίγουρη πω ήταν ψυχολόγο εκείνη. Μου φαίνεται παράδοξο, περίεργο μια ψυχολόγο να δίνει τέτοιε συμβουλέ στην πελάτη τη. Να κάνει τον άντρα τη να ζηλέψει ή να φορέσει σε ξεσώρου. Αν, ε, αν είναι έτσι όπω το περιγράφει, γιατί δεν ήμασταν εκεί. Ενώ πήγαινα κάθε εβδομάδα στη ψυχολόγο η οποία ήταν πολύ καλή, αντί να καλυτερεύω, χειροτέρεψα. Είχα αρχίσει να έχω και αυτοκτονικέ σκέψει. Εννοείται ότι δεν έφταιγε η ψυχολόγο, η οποία μου είχε πει από την πρώτη μα συνεδρία ότι θα με βοηθήσει, αλλά αν αισθανθεί ότι πρέπει να με παραπέμψει σε γιατρό, θα μου το πει. Έτσι και έγινε. Μετά από 1,5 περίπου μήνα από την αρχή της συνεργασίας μας, μου είπε ότι κατά τη γνώμη της χρειάζεται να πω σε ψυχίατρο και μου σύστησε 2-3 που κατά τη γνώμη της θα μου τέριαζα. Η ψυχίατρος μου έδωσε αντικαταθλιπτική θεραπεία. Αμέσως ένιωσα πολύ καλύτερα. Ευτυχώς που ήμουν σε αγωγή όταν και ανακάλυψε ότι ο σύζυγος με απατούσε. Μετά από δύο μήνες αγωγής άρχισα να γυρίζω σε μανιακό επεισόδιο, κάτι που έγινε αμέσως αντιληπτό από την ψυχίατρο όταν πάμε στον ψυχίατρο, στην ψυχίατρο και πάρουμε αγωγή, πρέπει να κρατάμε συχνά επαφή με τον ψυχίατρο, με την ψυχίατρο, ώστε να παρακολουθούν τι επίδραση έχουν πάνω μας τα φάρμακα που παίρνουν. Και έτσι η ψυχίατρος μου έκανε τη διάγνωση για διπολική διαταραχή και ξεκίνησα αγωγή για διπολική. Άργησα να το αποδεχτώ μέσα μου. Είχα και την κακή εμπειρία από τη μαμά μου. Ποτέ όμως δεν έκανα τα δικά μου. Το πήρα από την αρχή σοβαρά, έκανα ακριβώς ό,τι μου έλεγε γιατρός μου. Εκεί οφείλω πολλά και σε εσά κυρία Θέκλα. Είδα βίντεό σας για διπολική αλλά και για άλλες ψυχικές ασθένειες. Λέγατε ότι ένας άνθρωπος ακόμα και με μια τόσο σοβαρή ψυχική ασθένεια μπορεί να έχει μια φυσιολογική ζωή αν παίρνει την αγωγή του και αυτό είναι η αλήθεια. Και διπολική διαταραχή να έχεις, και σχιζοφρένεια να έχεις και οποιαδήποτε άλλη σοβαρή ψυχική διαταραχή να έχεις, εάν παίρνει την αγωγή σου και κάνεις και την ψυχοθεραπεία σου, μπορείς όντως ναι, να ζήσεις μια φυσιολογική ζωή. Κάναμε κάμποσο καιρό μέχρι να βρούμε τις σωστές αναλογίες στα φάρμακα με τη γιατρό μου. Όλο αυτό το διάστημα δούλευα και με την ψυχολόγο μου. Στην αρχή κάθε εβδομάδα, μετά αναδεκαπενθήμερο. Έχουν περάσει τρία χρόνια από το διαζύγιο μου και σχεδόν άλλα τόσα από τη διάγνωσή μου. Πλέον κάνω συνεδρίες με την ψυχολόγο μου κάθε μήνα και βλέπω την ψυχία τρόμου κάθε ένα με ένα μισή μήνα. Είμαι σταθερή. Μπράβο και χαίρομαι πολύ για σένα. Νιώθω καλύτερα από ποτέ. Ήρεμη. Αντιμετωπίζω τις καταστάσεις και τα προβλήματα που μου τυχαίνουν με ψυχραιμία. Έχω μάθει να βάζω τα όρια μου. Έχω πορεία ακόμα μπροστά μου, αλλά έχω λύσει πολλά μέσα μου που με ταλαιπωρούσα. Η γιατρό μου αλλά και οι ψυχολόγο μου είναι πολύ ικανοποιημένα από την πορεία μου. Χαίρομαι. Έχω συμφιλειωθεί με την ιδέα ότι έχω μια χρόνια πάθηση. Σκέφτομαι ότι όπω άλλοι άνθρωποι έχουν πρόβλημα με διαβίτη, καρδιά, θεροειδή κτλ. Έτσι και εγώ έχω την πάθησή μου. Και θα με φροντίσω για να είμαι καλά. Να μπορώ να είμαι μια καλή μαμά. Το οφείλω σε μένα το οφείλω στα παιδιά μου. Έχω να παλέψω ένα θηρίο, αλλά είμαι αποφασισμένη. Ξέρω ότι μπορεί να έρθουν και δύσκολε μέρε, αλλά έχω να στηριχθώ στου ανθρώπου που με αγαπούν, στη ψυχολόγο μου και στη γιατρό μου. Νιώθω ευγνώμων που η επιστήμη έχει προχωρήσει τόσο ώστε οι ψυχικά νοσούντες να μπορούμε να έχουμε ιατρική αλλά και ψυχολογική βοήθεια από ειδικού επιστήμονε. Σίγουρα πρέπει και η πολιτεία να καλυτερέψει τις παροχές της σε αυτούς τους τομείς, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, όντως. Πάμε τώρα να ακούσουμε το καινούριο της email. Γράφει λοιπόν η φίλη. Από τα βίντεο σου που βλέπω εδώ και έξι περίπου χρόνια, τον τελευταίο ένα χρόνο άρχισα να αναρωτιέμαι εάν τελικά ο πρώην σύζυγός μου είχε ναρκισιστική προσωπικότητα και αν τελικά εγώ ήμουν συνεξαρτώμενη. Είμαστε μαζί από τα 17 μου και χωρίσαμε 5 χρόνια πριν, μετά που ανακάλυψα ότι με απατούσε. Εγώ τώρα είμαι 45. Τα πρώτα χρόνια μπορώ να πω ότι ήμασταν καλά. Σχέση από απόσταση για 3 χρόνια, μια και αυτό ήταν φαντάρο, έχουμε μια μικρή διαφορά ηλικία, και μετά και οι δύο φοιτητέ σε διαφορετικέ πόλει. Φοιτητική ζωή δεν μπορώ να πω ότι έζησα στην πόλη που έμενα, μια και πήγαινα κάθε Σαββατοκύριακο να το συναντήσω. Πρώτο σημάδι είναι συνεξάρτηση, ναι. Πρώτο σημάδι είναι συνεξάρτηση να είσαι φοιτήτρια και κάθε Σαββατοκύριακο να πηγαίνει εσύ να το συναντήσει, και αυτό να μην έρχεται. Να γίνεται η σχέση σου όλο ο κόσμο και να με ζει καθόλου ξέχνια στη φοιτητική ζωή. Είμαι σίγουρη ότι θα σε προσκαλούσα σε κάποιε εκδηλώσει τα Σαββατοκύριακα που δεν θα πήγαινε γιατί εσύ πήγαινε στην πόλη που σπούδαζε ο καλό σου, ή σε κάποια πάρτι, ή σε κάποιε εκδρομέ. Πόσε συνεξαρτώμενε έχουμε χάσει την έννοια και έχουμε χάσει και την εμπειρία τη ξέγνιας τη φοιτητική ζωή λόγω συνεξάρτηση και σχέσει η οποία μετά εξελίχθηκε σε γάμο. Σε κάποιε από εμά εξελίχθηκε και σε γάμο προτού τελειώσουν οι σπουδέ μα. Πάμε να δούμε με σένα τι έγινε. Ερχόταν καμιά φορά κι αυτό, αλλά τι πολλέ περισσότερε πήγαινα εγώ. Έμεινα έγκυο ενώ μου φοιτήτρια και με τεράστιο ψυχικό κόστο πήρα την απόφαση να κάνω έμβλωση. Εδώ θέλω να σα πω ότι δεν είναι καθόλου εύκολο ζήτημα μία άμβλωση, και δεν παίρνει καθόλου εύκολα μία κοπέλα την απόφαση να κάνει διακοπική ίσης, είχαμε κάνει ένα βίντεο με τον τίτλο «Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και άμβλωση» πριν από 7 μήνες. Ο σύνδεσμος για αυτό το βίντεο θα είναι στην περιγραφή αυτού του βίντεο, όπου μία κοπέλα μας είχε στείλει την εμπειρία της για το πόσο δύσκολο είναι για μια κοπέλα να κάνει άμβλωση η διακοπική ίσης, η έκτρωση, όπως είναι μια άλλη λέξη που χρησιμοποιείται, ακόμη και αν το αποφασίζει η ίδια. Είναι εξαιρετικά δύσκολο. Δεν είναι μια απόφαση που παίρνει κάποια γυναίκα ελαφρά την καρδία. Με, με τεράστιο ψυχικό κόστος, λέει φίλη, πήρα την απόφαση να κάνω άμβλωση. Αυτός δεν ήθελε. Ήθελε να παντρευτούμε. Μου έλεγε, θα μα βοηθήσει η μητέρα μου. Εγώ... Δεν αισθανόμουν έτοιμη να γίνω μητέρα. Πρέπει να είσαι 18-19 χρόνων. Πριν πάρω την απόφαση και στην προσπάθεια του να με πείσει, βάζει ερωτηματικό, άφησε γένια πενθώντας. Εγώ ήμουν ράκος, έκλειγε συνέχεια. Δεν ένιωσα καμιά συμπαράσταση. Καμία συμπαράσταση. Άφησε γένια όμως με χειριστικό τρόπο προφανώς. Και αν πραγματικά μια ζώτα για σένα δεν θα έμπαινε στη διαδικασία να αφήσει γένεια και εσύ να πας στο γιατρό με την αδερφή σου. Λες στο γιατρό πήγα με την αδερφή μου. Δηλαδή αυτός άφησε γένεια για να σου κάνει επίκληση στο συνέστημα και να σε κάνει να άσχημα. Αυτός ο Νάρκισος ολκής, δεν είναι απλός Νάρκισος, Νάρκισάρα είναι. Αλλά δεν ήρθε μαζί σου στο γιατρό. Στο γιατρό πήγα με την αδερφή μου λες. Αυτό το είπε σε φίλους του χωρίς να με ρωτήσει. Ένα ζευγάρι που ήταν της θρησκείας και ενάντια σε αυτά. Και ένιωσα ένα πολεμικό κλίμα εναντίον μου. Σου έκανε μπούλινγκ στην ουσία. Έτσι για να εξηγούμαστε, εγώ προσωπικά δεν βρέθηκα ποτέ στη διαδικασία να πρέπει να αποφασίσω αν θα κάνω άμβλωση ή όχι. Οι απόψει που έχω για την άμβλωση ή για τη διακοπή δεν είναι βασισμένες σε κάποιο προσωπικό δικό μου βίωμα είναι βασισμένες πάνω στα βιώματα πολλών γυναικών. Θεωρώ ότι η κάθε γυναίκα, όπως και ο κάθε άντρας, έχει το δικαίωμα να έχει τις δικές του απόψεις. Εάν ένας άνδρας δεν θέλει να κάνει η σύντροφος του άμβλωση, φροντίζει είτε να εξηγηθεί πολύ καλά και να υπάρξει μια προγραμματισμένη εγκυμοσύνη που να μην υπάρχει το ζήτημα της άμβλωσης ή της έκτρωσης ή με πολλή προσοχή χρησιμοποιεί αντισύλληψη. Εάν όντω είναι εναντίον της έκτρωσης. Εγώ προσωπικά δεν θα το κρύψω. Δεν είμαι υπέρ της άμβλωσης. Για μένα ξαναλέω. Για μένα. Για μένα. Δεν θα ήθελα να το βιώσω. Δεν θα ήθελα να το πράξω. Γι' αυτό το λόγο και είμαι πάρα πολύ αυστηρή, υπήρξα πάντοτε πολύ αυστηρή στο ζήτημα της αντισύλληψης και δεν δεχόμουν με τίποτα απρόσεχτη επαφή χωρίς αντισύλληψη και μιλάμε και μέσα σε γάμο, ε. Όχι γενικά ή απλώ σε σχέση. Παρόλα αυτά όμως υποστηρίζω το δικαίωμα της κάθε γυναίκας να προχωρήσει μια εγκυμοσύνη ή να μην την προχωρήσει. Θεωρώ ότι είναι τεράστια λαζονία, τεράστια υποκρισία να αποφασίζουμε εμείς για το τι θα βιώσει μια άλλη γυναίκα. Και αν είναι αμαρτία που θα κάνει έκτρωση ή άμβλωση, Σ αυτή θα είναι η αμαρτία, δεν θα είναι σε εμά. Εμεί θα έχουμε την αμαρτία, μιλήσουμε με όρου θρησκευτικού, ότι πιάσαμε έναν άνθρωπο ο οποίο ήταν ήδη χάλια και τον κλωτσίσαμε και από πάνω για να το παίξουμε οι θήκηστες Έκανα καιρό να συνέλθω, λέει το κορίτσι. Χρόνια μετά το σκεφτόμουν και έκλεγα. Ήμουν 21 χρονών. 21 χρονών είσαι μωρό. Είσαι έφηβος ακόμη. Ακόμη δεν είσαι θέση να γίνει μητέρα. Θα μου πείτε, μα εσύ έγινε μητέρα στα 22 και στα 21 έκανε μωρό. Εγώ ήθελα και το έκανα. Έτσι λειτουργούσε το μυαλό μου. Νόμιζα πω θα ήταν κανένα καλά. Εκ των υστέρων, αντιλαμβάνομαι πως ήταν καλύτερα γινόμουνα μητέρα σε μεγαλύτερη ηλικία. Αλλά όντω το να γίνει μητέρα σε τόσο νεαρή ηλικία δεν είναι καλή ιδέα. Και κυρίω για το μωρό δεν είναι καλή ιδέα. Όχι μόνο για τη μητέρα. Πάμε τώρα να δούμε ο πρώην άνδρας της αυτός που πήγε και τη μαντάτεψε σε ένα ζευγάρι φίλους τους τρισκόλητους που ήταν εναντίον των εκτρώσεων. Τι έκανε ο ίδιος ούτω ώστε να μην φτάσουν σε έκτρωση. Στην αντισύλληψη δεν ήταν σταθερός. Προφυλακτικά συνεχώς έπρεπε να το θυμίζω και έπρεπε να επιμένω να το βάζει από την αρχή. Μάλιστα. Ήταν επιπόλαιος χωρίς αυτό να μειώνει τη δική μου ευθύνη. Μετά την άμβλωση πήρα εγώ μέτρα και πήραν τα συλληπτικά αφού αισθανόμουν ότι δεν μπορούσα να είμαι ασφαλής μαζί του. Αγάπη μου σε αυτό το σημείο κανονικά θα έπρεπε να το χωρίσεις. Τότε που ήσουν 21 έτους και αυτό ήταν 23-24 πόσο ήταν. Ο τρόπος που διαχειρίστηκε την άμβλωση, ο τρόπος που διαχειρίστηκε την προφύλαξη και την αντισύλληψη έδειξε το ποιόν του χαρακτήρος του. Παλιό χαρακτήρας, παλιό παιδό, από τη στιγμή που ένιωθε ότι δεν μπορούσε να είσαι ασφαλή μαζί του στην αντισύλληψη, δεν μπορούσε να ήσουν ασφαλή και σε οποιοδήποτε άλλο τομέα. Η υπευθυνότητά μα φαίνεται παντού, δεν φαίνεται σε έναν τομέα μόνο. Δεν είναι δυνατόν κάποιο που είναι υπεύθυνο άνθρωπο να μην είναι υπεύθυνο σε έναν τόσο σημαντικό τομέα όπω αυτόν τη αντισύλληψη. Δεν το χώρισε όμω, γιατί όντω πρέπει να είσαι συνεξαρτώμενοι. Όταν μια γυρίσαμε στην πόλη που καταγόμασταν, μείναμε μαζί. Παρέ, κάναμε μόνο με δικού του φίλου και τρόπο διασκέδαση αυτών που ήθελε αυτό. Εγώ απλώ προσαρμοζόμουν. Εύκολα, μπορώ να πω. Έτσι, συνεξαρτώμενοι έχουμε αυτό το χαρακτηριστικό. Προσαρμοζόμαστε εύκολα. Γιατί βάζουμε πάνω απ' όλα την ικανοποίηση του ναρκισιστή με τον οποίο είμαστε μπλεγμένοι. Ναι και θεωρούμε ότι αυτή η ευλυγησία μας και το γεγονός ότι το κάνουμε εύκολα, ότι έχει να κάνει με το χαρακτήρα μας, όχι, έχει να κάνει με τη συνεξάρτηση μας, το να προσαρμοζόμαστε εύκολα. Παρές, κάναμε μόνο με δικού του φίλους και τρόπο διασκέδασης αυτόν που ήθελε αυτό. Εγώ απλώς προσαρμοζόμουν εύκολα, αν μπορώ να πω. Μου έλειπαν αυτά που μου άρεσαν να κάνω, αλλά δεν τα διεκδικούσα στεναρά αργότερα σε παράπονα μου για αυτό το θέμα θα μου έλεγε «Αφού δεν διεκδικείς αυτά που θες». Δεν είναι πιο φυσιολογικό σε ένα ζευγάρι να κάνουν πότε αυτά που αρέσουν στον ένα και πότε αυτά που αρέσουν στον άλλο. Βεβαίω. Βεβαίω. Και είναι πιο φυσιολογικό για ένα ζευγάρι μόνο που να λέει ο άλλο τι του αρέσει, να λες εσύ τι σου αρέσει, να το λάβει υπόψη του ο σύντροφο. Όχι να σου λέει έπρεπε να το διεκδικήσει. Δηλαδή, εσύ το πες, αλλά δεν το πες, δεν το διεκδίκησες και επειδή δεν το διεκδίκησες θεναρά, εσύ φτες που δεν το κάναμε. Όχι επειδή εγώ είμαι εγωκεντρικός και κάνω μόνο ό,τι μου αρέσει. Ένα άνθρωπος που έχει καλοήθεια και αγαθές προθέσεις, μία κουβέντα να ακούσει από τον ή σύντροφό του για μια αρέσκεια που έχει, για κάτι που προτιμά, θα το κρατήσει στη μνήμη και θα φροντίσει να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του, ό,τι περνάει από το χέρι της, προκειμένου να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα του ζευγαριού και αυτό που αρέσει και στο άλλο πρόσωπο. Όχι να κάνουμε μόνο τα δικά μας. Φυσικά υπάρχει περίπτωση ένα σύντροφο να είναι λιγάκι στον κόσμο του. Ακόμη και τότε που ήμασταν 22, 23, 24, ένιωθα να με παραμελεί. Κάθε Κυριακή πήγαινε στο ποδόσφαιρο και δεν είχαμε Κυριακής μαζί μου έκανε πρόταση γάμου στα 25 μας. Με δαχτυλίδια σημαίνει από φθηνό μαγαζί που δεν μου έκανε κιόλα. Δεν ήταν το θέμα του οικονομικού. Είχε λεφτά. Είναι μια έτσι απαξίωση. Σου λέει τι να ξοδέψω τώρα χρήματα για αυτή που είναι μαζί μου τόσα χρόνια και είμαι σίγουρο πω θα δεχθεί να την πάρω. Α ας... τη πάρω ό,τι βρω μπροστά μου. Παντρευτήκαμε και όταν γέννησα άρχισαν τα χειρότερα. Έπαθα επιλόγιο κατάθλιψη και δεν είχα καμία συμπαράσταση. Ήμουν όλη μέρα κλεισμένη σπίτι με το μωρό. Έλειπε συνέχεια. Ερχόταν σπίτι και μόνο κοιμόταν. Καμία συμμετοχή, δηλαδή. Ήρθε και το δεύτερο παιδί. Ήταν πολύ δύσκολο στον ύπνο. Έκανα 1,5 χρόνο να κοιμηθώ σαν τον άνθρωπο. Καμία συμπαράσταση. Έμπλεξε με συλλόγου και συνδικαλιστικά και έλειπε συνέχεια από το σπίτι. Ένιωθα σαν ένα μεγάλο να μόνη μου τα παιδιά. Εκεί άρχισα να έχω ξεσπάσματα. Τον έπαιρνα τηλέφωνο να δω πότε θα γυρίσει και δεν το σήκωνε καν. Του πρότεινα να πάμε σε ψυχολόγο, δεν ήθελε με τίποτα. Δεν ήθελε με τίποτα να πάει σε ψυχολόγο το αγόρι, μάλιστα, μάλιστα. Μου έλεγε δεν τους παραδέχομαι τους ψυχολόγους. Δεν είναι επιστήμονες, μάλιστα. Εκεί του είπα εγώ, αν δεν έρθεις θα πάω μόνη μου. Δεν είναι κατάσταση αυτή που ζούμε. Έχουμε παιδιά. Πήγα μόνη μου μια-δυο ήρθε και αυτός μια-δύο και μετά σταματήσαμε. Είχε θέμα και με την κάναβη όλα αυτά τα χρόνια. Να ο εθισμός, κάναβη. Έκανα και εγώ χρήση κάποιες μεμονωμένες φορές πριν τα παιδιά. Ε, αν είσαι σε σχέση με κάποιον που κάνει χρήση κάναβη ή με κάποιον που κάνει χρήση κάναβη, πολύ πιθανόν να σε παρακινήσει να χρησιμοποιήσεις και εσύ. Και το ίδιο ισχύει και για άλλες ουσίες. Για πιο βαριές ουσίε απαγορευμένε. Μετά τα παιδιά τσακωνόμαστε συνέχεια για αυτό το θέμα. Του έλεγα: Δεν το θέλω αυτό το πράγμα μέσα στο σπίτι. Έχουμε παιδιά. Είναι παράνομο. Τι θα πει τα παιδιά σου, α σε πιάσω. Και μου έλεγε: Θα του εξηγήσω. Τι θα τους εξηγούσε, θέκλα μου, μικρά παιδιά. Ό,τι επιλέγει τον εθισμό του από αυτά, λοιπόν, εδώ είναι το στοιχείο του εθισμού, ο οποίος αποκαλύπτει ναρκισισμό. Ναι, επέλεξε τον εθισμό του πάνω από τα παιδιά του. Επέλεγε τον εθισμό του πάνω από τα παιδιά του. Ένα που είναι τζογαδόρο, επιλέγει τον εθισμό του πάνω από τη γυναίκα του, πάνω από τα παιδιά του, πάνω από την οικονομική ασφάλεια τη οικογένεια του. Και μία που είναι τζογαδόρο. Εγώ ξέρω και ιστορίε γυναικών οι οποίε έχουν παίξει στα ζάρια ή σε οποιαδήποτε μορφή τζόγου ολόκληρε περιουσίε και άφησαν την οικογένεια του έτσι. Ο εθισμένο επιλέγει. Σθέναρα, ξανά και ξανά τον εθισμό του, την όποια ικανοποίηση λαμβάνει μέσα από τον εθισμό του πάνω από τους ανθρώπους που υποτίθεται ότι αγαπάει. Ξαναλέω, μιλάμε για εθισμούς σε απαγορευμένες ουσίες και επικίνδυνες πρακτικές. Δεν μιλάμε για τον εθισμό στο τσιγάρο, ούτε για τον εθισμό στον καφέ, ούτε για τον εθισμό στο φαγητό. Ζούσαμε και σε μικρή κοινωνία. Πέραν όλων των άλλων θα μπορούσε αυτό, δηλαδή να τον πιάσουν ότι έκανε Χρήση παράνομη ουσία και να γίνουν ρεζίλοι και να δεχθούν τα παιδιά και κοινωνικό αποκλεισμό σε μια μικρή κοινωνία. Πέραν όλων των άλλων, θα μπορούσε να έχει κακή επίδραση και στη ζωή του, να χάσουν παρέε από αυτό. Ήταν ανένδοτο. Τουλάχιστον επέμενα και κάπνιζε στον μπαλκόνι. Πηγαίναμε σε γάμου, γλένδια και με άφηνε μόνιμο με τι ώρε και γύριζε από τραπέζι σε τραπέζι. Δεν μου έκανε ποτέ κομπλιμέντα. Η σου κάνει να αρκεστά κομπλιμέντα να πάρουν τα μυαλά σου αέρα και να έχεις μεγαλύτερες απαιτήσει. Ο ναρκισιστής υποσυνείδητα θέλει, επιθυμεί βαθύτατα το τέρι του να είναι υποδουλωμένο, να είναι καθυποταγμένο, να έχει εξαιρετικά χαμηλή αυτοεκτίμηση, οπότε δεν θα κάνει κομπλιμέντα. Και αν κάνει κάποιο κομπλιμέντο θα είναι αυτό που λένε οι εγγλέζοι backhanded compliment. Θα είναι δηλαδή nagging. Ναι. Ναι, μεν, αλλά ωραία τα μαλλιά σου, αλλά βάφτηκε απέσια, για παράδειγμα. Είχε πρόβλημα και με το αλκοόλ, ναι που δεν θα είχε. Συνήθως αλκοόλ και χόρτο πάνε μαζί. Γιατί ένας που κάνει χόρτο θα κάνει το αλκοόλ την ώρα που βρίσκεται με κόσμο που δεν μπορεί να κάνει το χόρτο κανονικά και το χόρτο όταν είναι μόνος του. Ή... Έχουν και μέρη τα οποία πάνε και διασκεδάζουν που μεταξύ τους μοιράζονται. Δεν ξέρω, δεν έχω δοκιμάσει ποτέ και δεν θέλω να δοκιμάσω. Ούτε σημαίνει ότι αν κάποιο έχει δοκιμάσει, έχει καταστραφεί. Ε? Εννοείται. Άλλο κάποιο να δοκιμάσει, όπω δοκίμασε η φίλη, μερικέ φορέ και κάτω από την κοινωνική πίεση των συνομιλίκων, στην περίπτωση αυτή του συντρόφου τη. Άλλο κάποιο στο πανεπιστήμιο, δεν ξέρω εγώ, κάπου σε ένα πάρτι να δοκιμάσει, να δει πω δεν του κάνει και να το αφήσει ή να κάνει περιστασιακά για κάποιο διάστημα, όταν είναι φοιτητή ή κάτι, κάποια χρήση ψυχαγωγική. Κι άλλο να είναι ενήλικα, να έχει οικογένεια, να έχει παιδιά και να έχει το χόρτο καθημερινή συνήθεια. Και να τσακώνεται με τη γυναίκα του γι' αυτό. Ε, εδώ θέλω να πω ότι και μελέτες μελέτε, καινούριε έρευνε δείχνουν ότι ακόμη και η κάναβη μπορεί να προκαλέσει ψύχωση. Να προκαλέσει drug induced psychosis. Ενώ παλιότερα θεωρούνταν η κάναβη ότι είναι πιο αθώα. Από πιο βαριέ απαγορευμένε ουσίε. Καινούριε μελέτε δείχνουν ότι ακόμη και η χρήση κάρναβη μπορεί να προκαλέσει ψυχολογική διαταραχή, ακόμη και η χρήση κάρναβη. Drug and use psychosis λέγεται. Αχ, Θεία. Δεν είμαι ειδική όμω εγώ σε αυτά τα ζητήματα, ενώ δεν γνωρίζω πολλά. Είχαμε κάνει μια εκπομπή μαζί με τον ψυχίατρο μα, τον Δ. Γρηγόρη Γρηγορίου. Να τη βρω, να τη βάλω και αυτή στην περιγραφή του βίντεο. Το έχω βρει το βίντεο. Είναι το βίντεο με τίτλο Ουσίε και από αποτοξίνωση. Από την εκπομπή θα κλαμιλάμε ανοιχτά. Είναι και αυτό στην περιγραφή αυτού του βίντεο. Δείτε το. Μάλιστα. Δεν μου έκανε ποτέ κομπλιμέντα. Είχε πρόβλημα και με το αλκοόλ. Γυρνούσε σπίτι ολόπιωτο και με ξυπνούσε για να κάνουμε σεξ. Σαν βιασμό ακούγεται αυτό. Και ναι, συμβαίνουν βιασμοί και μέσα σε γάμου και μέσα σε σχέσει. Ενώ δεν ήθελα σε αυτή την κατάσταση που ήταν και τσακωνόμασταν γι' αυτό. Ναι, ήταν βιασμό. Το να μην θέλει και να τσακώνεται μαζί σου μέχρι να κάνει, ναι, είναι βιασμό. Με σεξ με τη βία. Παραμελούσε την υγιεινή του. Αχ, δεν μπορώ να φανταστώ, δεν θέλω να φανταστώ. Ολόπιοντο με παραμελημένη υγιεινή, να του λε δεν θέλει και να επιμένει με τη βία και διερωτά σε κορίτσι μου αν ήταν άρκη σου. Έπιασα δουλειά, αλλά δεν είχα ούτε σε αυτό συμπαράσταση. Έτρεχα σαν το βέγκο να τα προλάβω όλα και αυτός καμία βοήθεια. Να Σταμάτησα τη δουλειά. Ένιωθα μετά τύψει και άχρηστη που δεν πρόσφερε οικονομικά στο σπίτι. Δημιούργησε και αυτό το κλίμα. Μάλιστα. Ότι ο καημένο σκοτώνεται στη δουλειά και δικαιούται λοιπόν όλα αυτά να γυρίζει, να πίνει κτλ. Έφτασα σε ένα σημείο που παρετήθηκα. Απλώ δεν άντεχα να τσακώνομαι. Γράφτηκα σε κολυμπητήριο, μου έκανε καλό. Έκανε πολύ καλά που πήγε στο κολυμπητήριο, μπράβο. Αυτό εξακολουθούσε να λείπει. Με την πρόφαση ότι ήταν κουρασμένο, άρχισε να κοιμάται στο σπίτι, στο χωράφι. Α, καλά. Γιατί δεν μπορούσε, έλεγε, να κάνει πέντε χιλιόμετρα να γυρίζει σπίτι. Όλη η πόλη θέκλα μου είχε θερμοκήπια και κοιμώντουσα σπίτια του με τι οικογένειε του και σίγουρα είχε και αυτοκίνητο για να πάει από το θερμοκήπιο στο σπίτι. Και εκεί λοιπόν που τα πράγματα ηρέμησαν εντό αγωγικών, γιατί απλώ εγώ παρετήθηκα, μου λέει μια μέρα από το τηλέφωνο: Θέλω να χωρίσουν. Α, να τα. Ήταν την επόμενη μέρα τη γιορτή μου, όπου με είχε αφήσει μόνη μου με τα παιδιά, γιατί είπε: Δεν είναι καλά. Χωρί εξήγηση, χωρί τίποτα. Τον ρωτούσα γιατί και δεν μου έλεγε. Του το έβαζα στο στόμα με το κουτάλι. Πε μου, δεν μ' αγαπά, το ρωτούσα. Όχι, σ' αγαπάω. Υπάρχει άλλη γυναίκα? Εκεί γινόταν θηρίο. Γιατί το λε αυτό, Ποιο σου βάζει αυτέ τι ιδέε, Πολύ το έλεγα. Ακόμα και η αδερφή μου με ρώτησε αν τρέχει κάτι τέτοιο. Να ξέρει, μου έλεγε, Πω αν τα ξαναβρούμε με την αδερφή σου θα ξεκόψουμε εντελώ. Έτσι κι αλλιώ δεν βρισκόμασταν με του δικού μου. Μόνο με του δικού του. Έτσι κάνουν οι Αποξενώνουν το θύμα του από το φιλικό και οικογενειακό του περιβάλλον το φιλικό περιβάλλον που θα μπορούσε να υποστηρίξει και το οικογενειακό περιβάλλον που θα μπορούσε να υποστηρίξει. Προσοχή λίγο εδώ γιατί αρκετοί ναρκιστέ γονεί κατηγορούν τον γαμπρό του ή την ύφη του ότι έχει επηρεάσει το παιδί του για να πάει no contact. Δεν μιλάμε γι' αυτό. Μιλάμε για την περίπτωση αυτή που η κοπέλα ήταν μια χαρά με την οικογένειά τη, μια χαρά με του φίλου τη και αυτό την αποξένωνε για να την ελέγχει. Άρχισε να παραπονιέται ότι έχει ψυχολογικά θέματα. Του είπα ότι πρέπει να πάει σε ψυχολόγο. Πήγε. Η ψυχολόγος του είπε ότι στην κατάσταση που είναι δεν μπορεί να πάρει μια σωστή απόφαση για το αν θέλει να χωρίσει. Και του είπε να πάμε μαζί. Εκεί με κατηγορούσε ότι είχα ξεσπάσματα και ότι είμαι νευρική. Η ψυχολόγος δεν ξέρω από πού πήρε το πτυχίο της, ναι, αυτό διαρωτήθηκα και εγώ στο παλιότερο βίντεο, με συμβούλευε να τον κάνω να ζηλέψει. Α, καλά. Να φοράω σε έξι εσόρκο και τα λοιπά και Άρχισα να πέφτω σε κατάθλιψη. Σταμάτησα να πηγαίνω σε αυτήν την ψυχολόγο. Πολύ ορθώ έπραξε. Άρχισα να πηγαίνω μόνη μου σε μια άλλη. Τη εξιστόρισα την κατάστασή μου και μου είπε: Είναι σαν να είσαι σε ένα σκοτεινό δωμάτιο και δεν ανοίγει την πόρτα να φύγει. Έπιασα δουλειά. Άρχισα να έχω κρίση πανικού. Η ψυχολόγο με παρέπεμψε σε ψυχίατρο. Ήταν παραμονέ πρωτοχρονιά όταν βρήκα τα μηνύματα στο κινητό του. Είχε σχέση δέκα μήνε. Ναι, που δεν θα είχε. Του είπα τα ξέρω όλα και με κατηγορούσε ότι συνέβη μόνο ένα βράδυ. Και ξέρει πότε, τότε που είχε νεύρα εκείνη την ημέρα. Μάλιστα. Πάλι να τα ρίξει επάνω μου δηλαδή. Εκεί πήρα την απόφαση να χωρίσω οριστικά. Και πολύ ορθώ έπραξε και άργησε. Αλλά καταλαβαίνω γιατί άργησε. Δεν είναι εύκολο να συνεξαρτώμενο να ξυπνήσει. Κάποιοι άλλοι συνεξαρτώμενοι περιμέναμε να μα χωρίσουν για να ξυπνήσουν. Την ίδια μέρα τον έδιωξα από το σπίτι. Δεν ήταν μόνο η απιστία. Ήταν ότι ενώ περνούσα κατάθλιψη, υπήρχαν μέρες που δεν μπορούσα να σηκώθω από το κρεβάτι, Αυτό με άφηνε μόνη μου και όπως αποδείχθηκε ζούσε τη ζωή του. Η γυναίκα με την οποία έμπλεξε, δούλευε σε, σε εκείνα τα μπάρτα κακόφημα. Και αντεμένα δεν με σκεφτόταν, γιατί ήμουν κακή όπω έλεγε. Τα παιδιά που τα άφηνε μαζί μου ενώ εγώ μου χάλια... Εκεί ήρθε και η διάγνωση μου για διπολική. Σου είχα στείλει email και έχει κάνει βίντεο γι' αυτό. Και έχουμε μιλήσει σε εκείνο το απόσπασμα που ήδη έχουμε δει. Οπότε δεν θα σχολιάσουμε εδώ πέρα τη διπολική. Ακόμα και στο διαζύγιο με πολέμηση, Έκανε δύο χρόνια να υπογράψει. Έβρισκε συνεχώ προφάσει. Αυτά κάνουν οι αρκισιστέ. Θέλουν καυγάδε, θέλουν προβλήματα, θέλουν αναστατώσει. Τρέφονται από τον πόλεμο, τρέφονται από την αναστάτωση έβρισκε λόγους στο πρώτο διάστημα για να τσακωνόμαστε από το τηλέφωνο. Μου πέταξε στο άσχετο ότι με είχε ξανά απατήσει. Μάλιστα. Για να σε πληγώσει. Τον πιστεύω όμως ότι σε είχε ξανά απατήσει. Τον πιστεύω. Ενώ μου είχε πετάξει ένα μισό συγγνώμη σε άλλη φάση, μου είχε πει πώς κάνεις έτσι, όλοι απατάνε. Όχι, δεν απατάνε όλοι να το πεις. Απατάνε τα κολόπεδα, απατάνε τα τσογλάνια, απατάνε οι ναρκισάρες. Δεν απατάνε όλοι έτσι, αυτό το δικό του, το κάνω ότι μου γουστάρω και κάνω ότι μου αρέσει και κάνω το δικό μου. Αυτό ήταν serial cheater, ήταν κατ' εξακολούθηση απατηλός. Και να ακούσετε αυτό το βίντεο κάποιοι οι οποίοι ήσασταν σε κακοποιητικούς γάμους για χρόνια και έτυχε να αγαπήσετε αλλού και να νιώσετε τύψεις, ξέρετε ποιοι είστε. Εδώ μιλάμε ότι ο άνθρωπος το είχε σπορ, όπως είχε σπορ και το χασίσι, Όπω είχε σπορ και τον αλκοολισμό, όπω είχε σπορ όλα τα Παρόλο που με έκανε όλα αυτά, προσπάθησα και τα παιδιά μα να έχουν μια καλή σχέση με τα... μεταξύ μα μετά το διαζύγιο. Ποτέ δεν είπα στα παιδιά ούτε μισή κακή κουβέντα για τον πατέρα του. Τελικά ήταν ναρκισό ή απλά δεν ταιριάζαμε. Ναρκισάρα ήταν του κερατά. Παρόλο που έκανε και εσένα. Να αρκισάρα ήταν αγάπη μου. Και φυσικά δεν ταιριάζει ένα καλοήθη άνθρωπο με έναν κακοήθη άνθρωπο. Ταιριάζουμε με ανθρώπου που να ομοιάζουμε. Σε ευχαριστούμε για το γράμμα σου. Είναι εκπληκτικό πόσα περισσότερα πράγματα έχει κατανοήσει δύο χρόνια μετά. Είμαι εξαιρετικά περήφανη για σένα. Είσαι ένα ζωντανό παράδειγμα ότι ένα άνθρωπο μπορεί να έχει μια διάγνωση όπω η διπολική διαταραχή αλλά να είναι εξαιρετικά καλοήθης άνθρωπος, ότι είναι άλλο πράγμα τα ζητήματα ψυχικής υγείας και άλλο πράγμα τα ζητήματα εναντιωματικής, προβληματικής, ανταγωνιστικής, τοψικής, ναρκισιστικής προσωπικότητας. Σε ευχαριστούμε για όλη αυτή τη γνώση που μας έχει δώσει. Λυπάμαι πάρα πολύ για όσα στο παρελθόν. Λυπάμαι. Όμως είσαι σε καλό δρόμο. Είσαι στο δρόμο Προ την ουσιαστική ελευθερία και ίσω γι' αυτό τα συζητά τώρα, γιατί θε να τα ξεκαθαρίσει στο μυαλό σου, να τα αποκρισταλώσει και να συγχωρέσει τον εαυτό σου για ενοχές που ένιωθε στο παρελθόν χωρί να φταίει. Πέρασε δύσκολα. Η διπολική διαταραχή φαίνεται πω είναι γενετική. Είχε αναφέρει, δεν θυμάμαι αν είναι στο απόσπασμα που έχω συμπεριλάβει από το παλιότερο βίντεο, έχει αναφέρει ότι η μαμά σου έχει διπολική διαταραχή. Δεν είναι απαραίτητο ότι όποιε μητέρε έχουν διπολική διαταραχή θα έχουν και τα παιδιά του και οι κόρε του, αλλά εάν υπάρχει πρόσωπο με διπολική διαταραχή στην οικογένεια, αυξάνονται οι πιθανότητε να υπάρχει κληρονομικότητα. Λοιπόν, σα λέω ξανά ότι στην περιγραφή αυτού του βίντεο θα βρείτε το σύνδεσμο για το αρχικό βίντεο. Θετικό αισιόδοξο μήνυμα πώ το κανάλι με βοηθήσει με τις σχέσεις και την υγεία μου. Θα βρείτε το βίντεο με τίτλο «Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και άμβλωση», που είναι πολύ σημαντικό βίντεο για να μιλήσουμε για την άμβλωση, τη διακοπή κοίησης, την έκτρωση και τις ψυχολογικές συνέπειες και τη σημασία της, αντισύλληψης. Και θα βρούμε και το βίντεο, θα βρείτε και το σύνδεσμο για το βίντεο «Ουσίες και Επιτοξίνωση», ένα εξαιρετικό βίντεο που κάναμε στην εκπομπή που είχα τότε στην τηλεόραση α, του ΣΥΓΜΑ την Καθημερινή με τον Δ. Γρηγόρη Γρηγορίου με τίτλο «Ουσίες και αποτοξίνωση». Είναι πραγματικά εξαιρετικά χρήσιμα. Και τώρα που το σκέφτομαι, νομίζω ότι αυτά τα βίντεο με το ψυχέτρο μας πρέπει να τα ξαναποστάρω στην καρτέλα κοινότητα για να σας τα θυμίζω κατά καιρού, γιατί είναι πολύ σημαντικά. Δεν έχει χρόνο ο γιατρό μα τώρα να μπούμε να κάνουμε βίντεο, γι' αυτό δεν κάνουμε. Όχι επειδή δεν έχουμε μια στενή επικοινωνία και αγάπη. Στέλνω την αγάπη μου στη φίλη μια μεγάλη σφιχτή νοερή αγκαλιά από όλη την κοινότητα μας έχεις. Αν υπάρχουν πρόσωπα τα οποία ταυτίστηκαν κανθιόν τίποτε τρόπο με κάποιο σημείο του βίντεο, έχω να πω το εξή ότι οι ψυχικές διαταραχές και τα προβλήματα ψυχικής υγείας επιλύνονται. Ένας άνθρωπος με καλές προθέσεις και καλοήθεια μπορεί να ακολουθήσει με ευθύνη και φιλότιμο τις οδηγίες του γιατρού και του ψυχολόγου του και να έχει μια εξαιρετικά φυσιολογική ζωή. Η συνεξάρτηση ή ο ναρκισμό δεν είναι θέματα ψυχική υγεία. Δεν είναι άρρωστο κάποιο που έχει συνεξάρτηση ή δεν είναι άρρωστο κάποιο που είναι ναρκισιστή. Είναι στυλ προσωπικότητα και ηθικέ επιλογέ. Μπορεί να ξεπεραστεί η συνεξάρτηση με πολύ αγώνα, ψυχοθεραπεία, ψυχοεκπαίδευση και προσωπικό πνευματικό αγώνα. Και ναι, σε αυτό το κανάλι έχουμε βάλει στόχο και προσπαθούμε όλοι ώστε να εξελισσόμαστε και να γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι και να τακτοποιούμε, να συγυρίζουμε έτσι μέσα στο μυαλό μας πώς επέδρασε το παρελθόν μας στη ζωή μας και τι δυναμικές υπήρξαν στο παρελθόν μας, ούτως ώστε να συγχωρήσουμε το μικρό παιδί που κουβαλάμε μέσα μας και να μπορέσουμε να φροντίσουμε για καλύτερες συνθήκε από εδώ και πέρα και για το μικρό παιδί που κουβαλάμε μέσα μας και για τα παιδιά μας όσοι έχουμε παιδιά, τους ανθρώπους που αγαπάμε όλοι. Σας χαιρετώ.